χρόνο μετά το γάμο τους, ο ποδοσφαιριστής Αλέξανδρος Τζόρβας και η Χρυσαυγία Τσιδάκου κρατάνε στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί. Η δικηγόρος χθες το απόγευμα έφερε στον κόσμο με κεσαρική ένα υγιέστατο αγοράκι. Ο Αλέξανδρος Τζόρβας δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό της Χρυσαυγής. Όταν πρώτο άκουσαν το κλάμα του γιού τους και οι δύο δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τη συγκίνησή τους. Όλους αυτούς τους μήνες περίμεναν πώς και πώς τον ερχομό του παιδιού τους που ολοκλήρωσε την ευτυχία τους. Σε σχεδόν τρεις μέρες η Χρυσαυγία Τσιδάκου θα πάρει εξιτήριο από το μευτήριο το ζευγάρι ανυπομονή για τη στιγμή που θα επιστρέψει στο σπίτι με το νέο μέλος της οικογένειάς του. Ο Αλέξανδρος Τζόρβας και η Χρυσαυγή είχαν επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγο καιρό για τη γέννηση του γιού τους. Τον τελευταίο χρόνο ζουν στην Ιταλία. Η μεταγραφή του ποδοσφαιριστή σε ομάδα της γειτονικής χώρας ήταν η αρχή μιας νέας ζωής εκτός Ελλάδος. Η Χρυσαυγή δίπλα στον άνδρα της, πριν μάθει για την εγκυμοσύνη της, πήγαινε ερχόταν συνέχεια, καθώς εδώ είχε πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις. Η όμορφη δικηγόρος, μάλιστα, σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, δεν είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει μόνιμα την Ελλάδα και να ζήσει με τον ποδοσφαιριστή στην Ιταλία. Δεν το παρατάω, δεν λέω φεύγω, γεια σας. Πηγαίνω, έρχομαι και αν, δω ότι είναι καλύτερα εκεί, είτε για τη δικηγορία είτε για τη δημοσιογραφία που. Εντάξει. Ξέρεις, κάποιες αγάπες ποτέ δεν τις εγκαταλείπουμε, τότε δεν το αποκλείω. Τα ταξίδια όμως σταμάτησαν όταν έμαθαν ότι διανύει τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της. Ο Αλέξανδρος Τζόρβας την ήθελε διαρκώς στο πλευρό του, έτσι η Χρυσαυγή έμενε στην Ιταλία. Ο γιος τους έχει πάρει χαρακτηριστικά και από τους δύο. Φαίνεται πως έχει να κάψει πολλές καρδιές στο μέλλον, καθώς ο Αλέξανδρος, να σας θυμίσουμε, πως έχει μπει στη λίστα με τους 14 πιο σεξι ποδοσφαιριστές του κόσμου.